Γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού. 2 το μεσημέρι. Η κλούβα της αστυνομίας μεταφέρει τον Γιάννο Παπαντονίου και τη σύζυγό του Σταυρού Λακουράκου στο εσωτερικό των φυλακών. Μετά από έτοιμά τους που έγινε δεκτό, θα κρατηθούν στο ίδιο τμήμα των φυλακών σε ξεχωριστά κελιά. Μετήχθησαν από τη Διεύθυνση Μεταγωγών στην Πετρουράλη, όπου διανυκτέρευσαν σε διπλανά κελιά μετά την απόφαση της δικαιοσύνης για την προφυλάκησή τους. 2 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα, ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας και η σύζυγός του, εμφανώς σοκαρισμένοι και έχοντας καλύψει με τα ρούχα τους τις χειροπέδες που φορούν, οδηγούνται στην κλούβα της αστυνομίας. Η εργαλειοποίηση της ελληνικής δικαιοσύνης θέτει σε κίνδυνο την ίδια μας τη δημοκρατία. Και η σύζυγός. Το δόγμα Πολάκη εφαρμόζεται γενικά. Λίγα λεπτά νωρίτερα, οι ανακριτές διαφθοράς τους έχουν ανακοινώσει την προφυλάκησή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ένταλμα της προσωρινής τους κράτησης υπάρχουν τρεις λόγοι για τους οποίους θεωρήθηκε επιβεβλημένη η προφυλάκηση. Είναι ύποπτη φυγή στο εξωτερικό, καθώς έχουν άδεια παραμονή στην Ελβετία και μισθωμένη κατοικία εκεί. Είναι ύποπτη τέλεσης νέων αξιόπινων πράξεων και δεν συνένεσαν από την αρχή στην άρση του τραπεζικού τους απορρίτου, ενώ ακόμα και όταν το έκαναν, την αμφισβήτησαν. Σε μια μαραθώνια διαδικασία, ο Γιάννος Παπαντονίου απολογούταν επί 2 ημέρες, συνολικά για 16 ώρες. Είχε ξεκινήσει την απολογία του το πρωί της Δευτέρας. Τη διέκοψε μετά από 12 ώρες, επανήλθε στο ανακριτικό γραφείο το πρωί της Τρίτης και την ολοκλήρωσε στη 1 το μεσημέρι. Αμέσως μετά και για 5 ώρες απολογήθηκε η Σταυρού Λακουράκου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ιλιάνα Ζαμανίκα και ο επίκουρος ανακριτής Γιώργος Ευαγγέλου έθεσαν περισσότερες από 100 ερωτήσεις στον πρώην Υπουργό σχετικά με την κατηγορία του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος ύψους 2,8 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων που φέρεται να έλαβε ως δώρο για τη σύμβαση εξυγχρονισμού 6 φρεγατών του πολεμικού ναυτικού το 2003, αλλά και τα αντισταθμιστικά ωφελήματα από αυτή. Ο Γιάννος Παπαντονίου κλήθηκε να απαντήσει σε 2 βασικά ζητήματα. Πώς ζημίωσε τη χώρα με την αναβάθμιση των φρεγατών του πολεμικού ναυτικού? Σύμφωνα με τη δικογραφία που αριθμεί περισσότερες από 800 σελίδες, η σύμβαση ζημίωσε το ελληνικό δημόσιο κατά περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ. Ο ίδιος όχι μόνο αντέκρουσε τη συγκεκριμένη άποψη, αλλά φέρεται να υποστήριξε ότι διασφάλισε απολύτως το συμφέρον του ελληνικού δημοσίου και ενίσχυσε την εθνική ασφάλεια. Στο μεγαλύτερο μέρος της απολογίας του κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για την κατηγορία του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, την οποία αρνήθηκε κατηγορηματικά. Μετά από 15 χρόνια ερευνών δεν έχει προκύψει σε βάρος μου καμιά απολύτως ένδειξη παράνομης λειτουργίας, ούτε έμβασμα, ούτε τραπεζική ροή, ούτε μαρτυρία παράνομης συναλλαγής. Τον αναφερόμενο στο κατηγορητήριο αντιπρόσωπο οπλικών συστημάτων ούτε γνωρίζω, ούτε έχω ποτέ συναντήσει, ούτε επικοινωνήσει μαζί του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιάννος Παπαντονίου τήρησε επιθετική στάση απέναντι στους ανακριτές, ενώ δεν έλειψαν και οι εντάσεις κατά τη διάρκεια της ανάκρισης. Ο πρώην Υπουργός υποστήριξε ότι υφίστανται πολιτική δίωξη από διαφόρους με αιχμή του δόρατος στους δικαστές. Η πρόταση του κατηγορητηρίου έχει πολιτικό χαρακτήρα και δεν έχει καμιά σχέση με νομικά ή ποινικά ζητήματα. Το κυριότερο είναι ότι στερείται σοβαρότητας, επιδεικνύοντας επιπλέον ανεπίτρεπτη αδυναμία αντίληψης του δημοσίου συμφέροντος. Ο Γιάννος Παπαντονίου και η Σταυρού Λακουράκου είναι το δεύτερο ζευγάρι της πολιτικής που προφυλακίζεται μετά τον Άκη Τσοχατζόπουλο και τη Βίκη Σταμάτη, που το 2012 καταδικάστηκαν για τις χρυσές μίζες των εξοπλιστικών. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από τα μαύρα ταμεία της Siemens έχει καταδικαστεί και ένας ακόμη πρώην υπουργός, ο Τάσος Μαντέλης, ο οποίος ωστόσο γλίτωσε τη φυλακή, καθώς η ποινή των 5 ετών ήταν εξαγοράσιμη προς 140.000 ευρώ.